Καλημέρα αδελφοί και καλή χρονιά να έχουμε όλοι. Βέβαια αυτές οι ευχές πολλές φορές είναι γίνονται κάπως τυπικές, αλλά η πεποίθησή μας είναι ότι βρισκόμαστε μέσα στην ιστορία την οποία ο Θεός γράφει και περνάμε καλές χρονιές, δύσκολες χρονιές, αλλά όλες μας πλάθουν για το καλύτερο και τα πάντα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Και με αυτήν την πεποίθηση πραγματικά ευχόμαστε σε αυτή τη χρονιά ο Θεός με έναν ιδιαίτερο τρόπο να αγγίξει όλους μας, να επηρεάσει όλους μας, να οδηγήσει τα βήματα όλων μας σε πράγματα καλύτερα, σε πράγματα δικά Του. Θα ήθελα να προσευχηθούμε αδελφοί και ύστερα να προχωρήσουμε στο μήνυμά μας από το Λόγο του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη και το ελαιό Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτή την προηγούμενη χρονιά, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα που όλοι μας αντιμετωπίσαμε, ο καθένας ξεχωριστά με το δικό του τρόπο, Εσύ ήσουν μαζί μας, μας συντρόφευες, μας δίδασκες, ακόμα και όταν εμείς μπορεί να σου είχαμε γυρίσει την πλάτη. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας έχεις εγκαταλείψει, ευχαριστούμε γιατί είσαι κοντά μας, σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να προχωράμε προς το μέλλον, παρόλες τις αβεβαιότητες Του, γνωρίζοντας ότι έχουμε Πατέρα, ο οποίος ενδιαφέρεται και νοιάζεται και πονάει για μας. Σου ευχόμαστε και για τον αδελφό μας τον Σταύρο, Εσύ Κύριε να τον παρηγορήσεις και να του δώσεις δύναμη, εκεί που βρίσκεται να ενισχύσεις Κύριε μας την ψυχή Του και το σώμα Του. Καθώς προσβλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη χρονιά, Κύριε Εσύ, άνοιγε τα μάτια μας να βλέπουμε αυτόν τον κόσμο και τη ζωή μας την ίδια. Με τα μάτια τα δικά Σου, να βλέπουμε, Κύριέ μας, τις ευκαιρίες της δικής Σου βασιλείας, να βλέπουμε τους ανθρώπους με την αγάπη τη δική Σου και όχι με το πνεύμα της κρίσης. Αφιερωνόμαστε σε Σένα, χάριν του Χριστού. Αμήν. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί, φαντάζομαι ότι σας έχει συμβεί, να βρίσκεστε κάποια στιγμή στη ζωή σας πολύ χαμηλά. Σίγουρα όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό, να νιώθουμε κάποιες στιγμές ότι βρισκόμαστε πολύ χαμηλά οικονομικά και να νιώθουμε φόβο και αβεβαιότητα για τα οικονομικά μας στο μέλλον. Ανασφάλεια, μοναξιά πολλές φορές, αίσθηση απομόνωσης. Ίσως να αισθανθήκατε ότι φτάσατε χαμηλά σε κάποιον άλλο τομέα της ζωής. Ίσως να ζήσετε σε κάποια φάση το συνέστημα της εγκατάλειψης από κάποιους φίλους, της προδοσίας αν θέλετε, και να βρεθήκατε ξαφνικά να νιώθετε μόνοι και έρμεοι, μη γνωρίζοντας πού να στραφείτε. Ίσως πάλι κάποιες επαγγελματικές αποτυχίες σε κάποια στιγμή να σας έκανε αισθάνεστε πολύ χαμηλά. Κάτι στην δουλειά δεν πήγαινε καλά, κάτι άλλο. Υπάρχει άλλη μια ώρα που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι έχουν φτάσει χαμηλά. Είναι η ώρα όπου αισθάνονται ενοχές. Κατά κάποιο τρόπο το συνέστημα της ενοχής σχετίζεται με αυτά που προαναφέραμε. Όταν οικονομικά κάτι δεν πάει καλά, συχνά αναρωτιόμαστε μήπως κάτι δεν έκανα, κάποια αμαρτία έκανα, κάτι φταίει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις μας και με τις φιλίες μας. Αν υπάρξει ένα ρήγμα σε μια σχέση, αν είμαστε ειλικρινείς, κοιτάμε και τον εαυτό μας και ενδεχομένως κοιτάμε και το δικό μας φορτίο ενοχής. Αν μας εγκαταλείπουν οι φίλοι μας, σκεπτόμαστε ότι το φταίξιμο μπορεί να είναι και δικό μας. Και επαγγελματικά επίσης αισθανόμαστε ότι εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε να πηγαίναμε καλύτερα αν ήμασταν καλύτεροι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Ενοχές. Είναι η διαρκής και ασταμάτητη σκέψη που έρχεται στο νου σου κατηγορώντας σε ότι είσαι αποτυχημένος και ανάξιος. Πάλι δεν τα κατάφερες. Είσαι μια αποτυχία. Είσαι ανάξιος. Δεν ζεις σωστά. Διαρκώς αποτυγχάνεις σε αυτό το θέμα, στο άλλο θέμα. Και δεν πρόκειται ποτέ να πετύχεις. Είναι η φωνή της συνείδησής σου που σου μιλάει. Οι χριστιανοί έχουν μια διπλή δόση ενοχών από τους άλλους ανθρώπους, επειδή όταν, γιατί σκεφτείτε ότι ο χριστιανός τι έχει, έχει μια συνείδηση αναβαθμισμένη και συνειδητοποιημένη.
Έχει σκεφτεί, δηλαδή, τα κριτήρια του Θεού, έτσι. Έχει σκεφτεί την επί του όρους ομιλία ο χριστιανός. Και όταν βλέπει αυτό το μεγαλείο, το ηθικό, στο οποίο καλείται ο άνθρωπος να φτάσει και σου λέει, δεν φτάνω με τίποτα. Είναι γεμάτη η ζωή μου αποτυχίες. Οπότε ενώ ένας άλλος άνθρωπος έχει πιο χαμηλά στάνταρ, πιο χαμηλά κριτήρια, ο χριστιανός νιώθει πιο βαρύ το φορτίο της ενοχής. Μερικοί άνθρωποι, ακόμα και μερικοί χριστιανοί, λεγόμενοι, δεν αντέχουν τη φωνή της συνείδησής τους. Δεν μπορούν να αντέξουν συναισθηματικά το να ακούν και να σκέπτονται διαρκώς ότι δεν στέκουν ως δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Αντίθετα, αντιλαμβάνονται αμυδρά ότι μπροστά στους νόμους του Θεού είναι αποτυχημένοι και δεν αντέχουν σε αυτή τη σκέψη. Οπότε τι γίνεται τώρα? Πολλοί χριστιανοί τείνουμε να πάμε να βρούμε κάποιες, ας το πούμε, λύσεις για να νιώθουμε καλύτερα για τον εαυτό μας. Το πρώτο πράγμα που τείνει να κάνει ο ένοχος είναι το εξής: να κατηγορήσει άλλους. Να κατηγορήσει άλλους. Όταν ο Αδάμ κατηγορήθηκε στον κήπο της Εδέμ, κατηγόρησε την Εύα. Και όταν η Εύα κατηγορήθηκε, εκείνη κατηγόρησε το φίδι. Κανείς δεν ήθελε να αναλάβει την ευθύνη των δικών του πράξεων. Και γενικά εμείς οι άνθρωποι δεν θέλουμε να αισθανόμαστε ένοχοι και έτσι μεταδίδουμε, προσπαθούμε αυτό το φορτίο της ενοχής που κουβαλάμε να το δώσουμε κάπου αλλού. Φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Εσύ φταίς που εγώ είμαι έτσι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εκείνος που αισθάνεται ένοχος συχνά ξεσπάει πάνω σε άλλους. Άλλοι πάλι, και στον χώρο της θρησκείας οι ένοχοι συχνά, για να μην αισθάνονται ένοχοι, αρχίζουν να κάνουν διάφορα καλά έργα για να αισθανθούν καλύτεροι για τον εαυτό τους. Προσπαθούν να αντισταθμίσουν δηλαδή τα σημεία όπου αισθάνονται ένοχοι με κάποια άλλα σημεία όπου ίσως νιώθουν καλύτεροι. Οπότε, ναι μεν υπάρχουν αυτά και αυτά, δεν αντέχω να τα βλέπω γιατί νιώθω ένοχος, οπότε κάνω τούτο και εκείνο και το άλλο, τα οποία τα καταφέρνω καλύτερα και τονίζω αυτά και προβάλλω αυτά και λέω, είδατε τι ωραία που κάνω αυτά, μην κοιτάτε τα άλλα ή μάλλον βάζω αυτά μπροστά για να μην φαίνονται τα άλλα. Μπορεί να μην αγαπώ τους αδελφούς μου, ας πούμε, αλλά κάνω καλές πράξεις, έρχομαι τακτικά στην εκκλησία, ντύνομαι πάρα πολύ συντηρητικά. Δηλαδή κάνω όλες αυτές τις πράξεις για να μην αισθάνομαι το φορτίο της ενοχής για εκείνη τη συγκεκριμένη πράξη που ο Θεός απαιτεί από μένα και την οποία αποτυγχάνω. Για να καθησυχάσει λοιπόν ακόμα περισσότερο τη συνείδησή του, ο θρήσκος παρατηρεί και τους άλλους. Βλέπει ότι οι άλλοι δεν είναι τακτικοί στην εκκλησία, δεν ντύνονται τόσο συντηρητικά, δεν κάνουν τόσες καλές πράξεις του τύπου, του δικού του πράξεις. Ο τρόπος αυτός για να αντιμετωπίσεις τις ενοχές σου είναι εντελώς λανθασμένος. Είναι αμαρτωλός τρόπος. Γι' αυτό έγινε φανερό από το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή προς τους θρήσκους της εποχής του, τους Φαρισαίους. Σκεφτείτε κήρυγμα, έτσι. Στους ανθρώπους εκείνους που θα λέγαν όλοι, αυτοί είναι πρότυπα. Πρότυπα. Έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στα πρότυπα και τους λέει, γεννήματα εχιδνών. Τους αποκάλεσε. Έργα κάνετε, αλλά όχι έργα που να είναι καρπός μετάνοιας. Σκεφτείτε λίγο αυτό το πράγμα. Κάνετε έργα, αλλά δεν είναι έργα που είναι καρπός μετάνοιας. Με άλλα λόγια, κάνετε αυτού του είδους των έργων που απλά καλύπτουν τα βαρύτερα αμαρτήματα. Βαθιά μέσα σας δεν έχετε μετανοήσει. Τα έργα που κάνετε είναι μια βιτρίνα, είναι κάτι το εξωτερικό, για να φαίνεστε, για να σας βλέπουν οι άλλοι. Δεν έχει γίνει κάτι ριζικό μέσα σας. Δεν έχει γίνει έργο Θεού μέσα στην καρδιά σας. Μπροστά στο Θεό λοιπόν, και εσείς οι θρήσκοι είστε άχρηστοι και αμαρτωλοί. Εσείς που αποτελείτε υποδείγματα της κοινωνίας, είστε αξιοκατάκριτοι. Τα έργα σας γίνονται για να καλύψουν την αμαρτία σας, όχι για να την αντιμετωπίσουν. Η πραγματικότητα της ενοχής μας, λοιπόν, αδελφοί, δεν φεύγει έτσι.
Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε τις ενοχές μας ούτε καλύπτοντάς τις, ούτε κατηγορώντας άλλους για τις δικές μας ενοχές. Υπάρχει τρόπος για να απαλυνθούν οι ενοχές, προσβλέποντας στο Χριστό και ιδιαίτερα στην περικοπή που έχουμε σήμερα, που είναι η περικοπή που μας περιγράφει τη βάπτιση του Χριστού. Και θα δούμε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα τον λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο Χριστός και δεύτερον το αποτέλεσμα της βάπτισης του Χριστού. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα τον λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο Χριστός. Διαβάζουμε τα εδάφια 13 έως 15. Τα εξής. «Τότε έρχεται ο Ιησούς από της Γαλιλαίας εις τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, δια να βαπτιστεί υπ' αυτού. Ο δε Ιωάννης εκόλλιεν αυτόν λέγον, εγώ χρίαν έχω να βαπτιστώ υπό σου και εσύ έρχεσαι προς εμέ. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν». Τότε έρχεται ο Ιησούς προς τον Ιωάννη. Πότε? Τότε, δηλαδή ότι όταν ο Ιωάννης κήρυτε αυτό το βάπτισμα μετάνοιας εις άφεσιν αμαρτιών. Τότε που ο Ιωάννης έλεγε στους Φαρισαίους ότι είστε γεννήματα εχιδνών. Όταν τους έλεγε ότι δεν είναι άξιοι για το βάπτισμά του, επειδή δεν κάνουν καρπούς μετανοίας. Όταν τους προειδοποιούσε για τη μέλουσα οργή. Τότε ήρθε ο Χριστός. Τότε, όταν καταδικάστηκαν από το κήρυγμα του Ιωάννη οι πιο ηθικοί άνθρωποι της εποχής εκείνης, τότε ήρθε ο Χριστός να βαπτιστεί. Όταν θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει ελπίδα για κανέναν ηθικό άνθρωπο, όλοι είναι ένοχοι, τότε εμφανίζεται ο Χριστός. Ο Χριστός πάντοτε γίνεται ορατός στην ώρα της απελπισίας μας. Απελπισία σημαίνει ότι όλες οι άλλες λύσεις δοκιμάστηκαν και βρέθηκαν ελλιπείς. Δεν πέτυχαν και ο Χριστός είναι η τελευταία λύση. Και ο Χριστός αποκαλύπτεται τελευταίος για να είναι ο μοναδικός. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να λάβει το βάπτισμα που προσφέρει ο Ιωάννης. Και ο Ιωάννης διαμαρτύρεται. Και εμείς πιθανόν να διαμαρτυρόμαστε και να ρωτάμε πώς είναι δυνατόν να θέλει ο αναμάρτητος Μεσσίας να ζητάει να λάβει το βάπτισμα της μετάνοιας του Ιωάννη. Να μετανοήσει ο Χριστός, από τι να μετανοήσει, αφού είναι βάπτισμα μετανοίας? Και σκεφτείτε λίγο εδώ την αντίθεση. Στους Φαρισαίους ο Ιωάννης είχε πει ότι δεν είναι άξιοι να βαπτιστούν. Σκεφτείτε λίγο, πώς είναι δυνατόν να είναι ανάξιος κανείς να λάβει το βάπτισμα της μετάνοιας? Η απάντηση η μόνη θα πρέπει να είναι ότι ο μόνος τρόπος για να είσαι ανάξιος να λάβεις το βάπτισμα μετάνοιας είναι να έρχεσαι σε αυτό το βάπτισμα νομίζοντας ότι είσαι άξιος. Καταλάβατε? Ο μόνος τρόπος για να είσαι ανάξιος για το βάπτισμα είναι να νομίζεις ότι είσαι άξιος γι' αυτό. Αλλά σκεφτείτε λίγο, ο Ιωάννης είπε στους Φαρισαίους, εσείς είστε ανάξιοι για αυτό το βάπτισμα. Και τώρα στρέφεται στον Χριστό και του λέει, εγώ δεν είμαι άξιος να σε βαπτίσω. Γιατί να λαμβάνει ο αναμάρτητος το βάπτισμα της μετάνοιας? Μέρος της απάντησης βρίσκεται στο γεγονός ότι το μήνυμα του Ιωάννη δεν περιείχε μόνο μετάνοια. Μετανοείται, λέει, διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Περίχει και την αλήθεια δηλαδή ότι έρχεται, ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός που καταφτάνει εδώ είναι ο βασιλιάς της βασιλείας των ουρανών. Και ο βασιλιάς λέει στον Ιωάννη, άφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις εμάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην. Τώρα. Σίγουρα σε οποιαδήποτε άλλη ώρα θα ήταν ίσως άχρηστο να βαπτιστεί ο Χριστός. Αλλά τώρα, τώρα που θα ξεκινήσει τη διακονία του, θα διακηρύξει τη βασιλεία του, τώρα εκείνος και ο Ιωάννης μαζί πρέπει να εκπληρώσουν πάσα δικαιοσύνη. Πώς? Κάνοντας αυτό που είχε αποκαλυφθεί
ως το δίκαιο θέλημα του Θεού για κάθε άνθρωπο που θα εισερχόταν στη Βασιλεία, το βάπτισμα της μετάνοιας. Και το ερώτημα είναι το εξής, μα είναι αναγκαίο ο Χριστός που είναι Θεός να βαπτιστεί? Να διευκρινίσουμε όμως, ο Χριστός είναι και άνθρωπος. Και ως άνθρωπος είναι και αυτός όχι μόνο ο βασιλιάς, αλλά είναι και ένα μέλος της βασιλείας των ουρανών. Είναι και βασιλιάς και μέλος της βασιλείας. Μα είναι αναγκαίο, θα μου πείτε εντάξει, αλλά είναι αναγκαίο ένας αναμάρτητος άνθρωπος να βαπτιστεί στο βάπτισμα της μετάνοιας. Μερικοί θα έλεγαν ότι ο Χριστός το έκανε για να εγκρίνει έτσι το βάπτισμα του Ιωάννη, να πει ότι είναι καλό πράγμα. Και αυτό είναι αλήθεια. Γιατί και ο Χριστός δεν έρχεται έτσι ξεκάρφωτα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Ο Ιωάννης παρουσιάζεται ως το κορυφαίο πρόσωπο, ας πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Χριστός έρχεται να τον εγκρίνει, σύμφωνοι. Αλλά δεν είναι και αυτό αρκετό. Άλλοι θα πρόσθεταν ότι το έκανε ο Χριστός για να είναι ένα καλό παράδειγμα στους άλλους που βαπτίζονταν. Να τους πει ότι, ναι, βλέπετε που εγώ βαπτίζομαι, κάντε το κι εσείς. Και αυτό σίγουρα υπάρχει, ισχύει, ναι, έδωσε ο Χριστός παράδειγμα για τους άλλους. Αλλά συμβαίνει κάτι ακόμα βαθύτερο, αδελφοί. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Βάπτισμα, πέρα από το γεγονός ότι σημαίνει ότι μπαίνω στα ύδατα και βγαίνω, ότι καθαρίζομαι, σημαίνει και κάτι άλλο που το βλέπουμε ξεκάθαρα σε άλλες περικοπές που τονίζουν το εξής. Βάπτισμα σημαίνει ταύτιση. Βάπτισμα σημαίνει ταύτιση. Κοιτάξτε για παράδειγμα την προς Ρωμαίους επιστολή, το κεφάλαιο 6, τα εδάφια 3-4, που μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς και τους λέει το εξής. «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν». Προσέξτε εδώ την ταύτιση. Ο Χριστός πέθανε, εμείς βαπτιστήκαμε και στον θάνατο του Χριστού. Και συνεχίζει. Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού. Όχι μόνο ταυτιστήκαμε με το θάνατό του, ταυτιστήκαμε με τον ενταφιασμό του. Συνετάφημε λοιπόν με ταυτού. Δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Γιατί όμως? Πού οδηγεί αυτή η ταύτιση? Είναι καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν. Ταυτιζόμαστε με την Ανάστασή Του. Έτσι λοιπόν, η βάπτισή μας εν Χριστώ σημαίνει ταύτιση με το θάνατο, τον ενταφιασμό και την Ανάσταση του Χριστού. Η πορεία του Χριστού γίνεται και η δική μας πορεία. Το έργο λοιπόν του αναμάρτητου Χριστού θα είναι να ταυτίζεται με αμαρτωλούς ανθρώπους που μετανοούν. Εδώ αποκαλύπτεται με τη βάπτιση του Χριστού ο χαρακτήρας του έργου του Χριστού. Θέλω να σκεφτείτε για μια στιγμή με τι και με ποιους θα μπορούσε να είχε ταυτιστεί ο Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη, έτσι, στην περιοχή της Παλαιστίνης. Με ποιους θα μπορούσε να είχε ταυτιστεί? Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είχε ταυτιστεί με τους Εσσαίους. Ήτανε κάποιοι μοναχοί σε κάποιο μοναστήρι που είχαν φτιάξει, στην κοινότητα του Κουμράν, εκεί στην έρημο. Και εκεί περιμέναν τον Μεσσία. Και κάνανε διάφορες τηλετουργίες και τα λοιπά, προσπαθώντας να είναι όσο γίνεται πιο άγιοι για να έρθει ο Μεσσίας σε αυτούς. Και ο Χριστός δεν ταυτίστηκε με αυτούς. Δεν ήρθε σε αυτούς. Ή θα μπορούσε να ταυτιστεί με τους Ρωμαίους, με το παλάτι του Ηρώδη. Δηλαδή να προσπαθήσει να έχει κάποια πολιτική εξουσία, να μπορέσει έτσι να επηρεάσει τα πράγματα μέσα στον κόσμο. Δεν ταυτίστηκε με αυτούς. Αντιστρόφως, θα μπορούσε να έχει γίνει ο Χριστός ζηλωτής, να συγκαταλέγεται με τους επαναστάτες που ήθελαν να αποτινάξουν το ρωμαϊκό ζυγό. Και πάλι θα μπορούσε να ταυτιστεί με τους γραμματείς, με τους ακαδημαϊκούς της εποχής. Ούτε και αυτό το έκανε. Ή με τους Σαδουκαίους και τους άλλους υπεύθυνους του ναού. Δεν ταυτίστηκε με αυτούς.
Μπορούσε να ταυτιστεί με τους ηθικούς, τους Φαρισαίους, αλλά και αυτούς τους απέρριψε. Ο Χριστός, προσέξτε, ξεκινάει το έργο Του. Ξεκινάει την επίγεια διακονία Του. Ταυτιζόμενος με ανθρώπους που νιώθουν τόσο χαμηλά για τον εαυτό τους, που έχουν βγει στην έρημο για να βαπτιστούν βάπτισμα μετάνοιας για τη ζωή τους, για την αποτυχία της ζωής τους. Σκεφτείτε, εκεί σε συναντώ, άνθρωπε. Ο Χριστός σε αυτή την παρέα θέλει να συγκαταλέγεται. Δεν ήταν κανένας πολιτικός ηγέτης σε εκείνη την περιοχή ή κάποιο άλλο δυνατός αυτού του κόσμου. Ήταν απλά μια παρέα εκεί που νιώθει, που καταλάβαινε την ηθική της χρεοκοπία. Μια παρέα ανθρώπων που δεν έχει τίποτα να δείξει. Έρχεται μόνο να παραδεχθεί αυτή η παρέα ότι κοιτώντας σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη και τους νόμους της, δεν βλέπουν τίποτε άλλο παρά την αποτυχία τους απέναντι στον νόμο του Θεού. Και έρχονται να βαπτιστούν, να εκφράσουν τη μετάνοια τους. Αν το σκεφτείτε, όλη η διακονία του Χριστού ήταν μια διακονία τέτοιας ταύτισης. Κάποιος είχε πει ότι ο Χριστός βαπτίστηκε όχι επειδή συμμερίζεται την ανάγκη μας, αλλά για να συμμεριστεί την ανάγκη μας. Ενώ ο Θεός έγινε άνθρωπος, ταυτίστηκε με τους ανθρώπους. Ταυτίστηκε με τους ανθρώπους κάτω από τον νόμο, αλλά και κάτω από τις συνέπειες του καθεστώτος της αμαρτίας. Γεννήθηκε ως άνθρωπος, γεύθηκε όλα όσα γευόμαστε εμείς ως αμαρτωλοί, τον πόνο, τα δάκρυα, τη θλίψη. Και στο τέλος, παρόλο που ήταν αναμάρτητος, γεύθηκε ακόμα και τον θάνατό μας. Στη χειρότερη και πιο εξευτελιστική του μορφή που θα μπορούσε κανείς να νιώσει. Όλη η ζωή του Χριστού, όλη η διακονία του Χριστού περιστρεφόταν γύρω από έναν άξονα, την ταύτισή του με τους ανθρώπους, με τους μετανιωμένους αμαρτωλούς. Εγώ είμαι με αυτούς. Σκεφτείτε και το εξής, αδερφοί. Ο Χριστός, επειδή γεύτηκε τον πόνο, τη θλίψη, τα δάκρυα, το θάνατό μας, προσέξτε, επειδή τα γεύτηκε όλα αυτά, έδωσε νόημα σε όλα αυτά. Ίσως να έχετε αναρωτηθεί πολλές φορές, φαντάζομαι όλοι το έχετε κάνει, ελπίζω να το έχετε κάνει, αν η μετάνοιά σας είναι γνήσια ή αν η πίστη σας είναι γνήσια. Σας έχει συμβεί, να ψέλνετε έναν ύμνο και να λέτε τώρα εγώ το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω πραγματικά. Πριν λίγο ψέλναμε. Ήταν 2-3 ύμνοι που ήταν «Σ' αγαπώ Θεέ μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, ναι Θεέ μου, εγώ σ' αγαπώ». Και κάποια στιγμή δεν λες μέσα σου, «Κάτι λέω τώρα, πόσο τον αγαπώ δηλαδή, τι είναι, τι καταράκτες αγάπης πλημμυρίζουν την καρδιά μου για τον Θεό τόσο πολύ, αφού αυτή τη βδομάδα πόσο έδειξα ότι τον αγαπούσα ας πούμε». Και αρχίζεις και, άμα αρχίζεις και το σκέφτεσαι, τρελαίνεσαι λίγο. Γιατί λες, η αγάπη μου για τον Θεό ελάχιστη είναι. Και ωραία, έστω ότι μετανοώ, πόσο γνήσια είναι αυτή η μετάνοια. Δηλαδή, άμα αρχίσω και κοιτάζω τον εαυτό μου, μήπως υπάρχουν στοιχεία, ψήγματα, όπου δεν είναι ειλικρινέστατη η μετάνοιά μου. Και η πίστη μου. Όλοι το έχουμε νιώσει. Ελπίζω να το έχουμε νιώσει, γιατί αν δεν το έχουμε νιώσει, σημαίνει ότι σκεφτόμαστε πάρα πολύ επιφανειακά. Οπότε, τι μπορεί να μας πει εδώ αυτή η περικοπή? Όσοι γνωρίζουμε σε βάθος ότι ακόμα και τα καλά μας έργα έχουν κίνητρα τα οποία δεν είναι τέλεια, όσοι καταλαβαίνουμε ότι η μετάνοια και η πίστη μας είναι ατελής και αναρωτιόμαστε για την γνησιότητά τους και νιώθουμε ότι ποτέ δεν είναι αρκετό, σε αυτή την περικοπή μπορούμε να βρούμε μια βαθιά παρηγοριά. Γιατί ο Χριστός εδώ έδωσε νόημα
στη μετάνοιά μας. Ήρθε ο Χριστός ως ο πραγματικός Ισραηλίτης, ο αναμάρτητος, με την τέλεια μετάνοια. Πρόσφερε ο Χριστός για μας την τέλεια μετάνοια που εμείς δεν μπορούμε να του προσφέρουμε του Θεού. Και εμείς είμαστε εν Χριστώ, καλυπτόμενοι από την δική του τέλεια μετάνοια, την δική του τέλεια πίστη. Ο Χριστός γεννήθηκε, έζησε, πόνεσε, δάκρυσε, πέθανε για μας και ναι, μετάνιωσε και πίστεψε για μας ως αντιπρόσωπος, ώστε η δική μας καχεκτική μετάνοια και πίστη να μπορεί να γίνεται δεκτή από τον Πανάγιο Θεό. Ουσιαστικά ο Χριστός στη βάπτιση μας φανέρωσε τον εαυτό του ως τον ένα μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ως ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι η μεγάλη μας παρηγοριά, αδελφοί. Ρωτήσαμε στην αρχή αν έχετε βρεθεί ποτέ χαμηλά. Η απάντηση του Χριστού, η ταύτισή του μαζί μας, μας στέλνει αυτό το ενθαρρυντικό μήνυμα. Ο Χριστός ήρθε χαμηλά για σένα και για μένα. Ήρθε να γευτεί το κάθε τι που σε φέρνει χαμηλά. Ήρθε να σταθεί δίπλα σου και να ταυτιστεί μαζί σου. Και αυτή είναι η ουσία του έργου του Χριστού. Όποτε βρίσκεσαι χαμηλά και αισθάνεσαι ένοχος για τις αμαρτίες σου, θυμίσου ότι ο Χριστός έρχεται στο πλευρό των μετανιωμένων αμαρτωλών, εκείνων που δακρύζουν για τις αποτυχίες τους, αλλά που τις παραδέχονται, τις αποστρέφονται και στρέφονται σε Αυτόν. Θυμίζω τι λέει και για το Άγιο Πνεύμα, έτσι ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε και το Πνεύμα ερμηνεύει τις προσευχές μας στο Θεό. Έτσι και εδώ ο Χριστός ουσιαστικά παίρνει αυτή την καχεκτική μας μετάνοια και την φέρνει τέλεια ενώπιον του Πατέρα Θεού. Αλλά το μήνυμα, αδέλφια, είναι ακόμα πιο ενθαρρυντικό. Κοιτάξτε εδάφια 16 έως 17. Διαβάζουμε «Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ειδού ηνύχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον από αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην». Τρία πράγματα συνέβησαν όταν ο Χριστός βαπτίστηκε. Πρώτα απ' όλα, δείτε το, σχίστηκαν οι ουρανοί. Σχίστηκαν οι ουρανοί. Τι είχε έρθει να κηρύξει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής? Τον σύντομο ερχομό της βασιλείας των ουρανών. Και τώρα οι ουρανοί σχίζονται. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Στο πρόσωπο του Χριστού ο ουρανός ανοίγει προς τη γη, συνδέεται με τη γη. Ο ουρανός δεν μένει πλέον σιωπηλός. Ξέρετε, υπάρχει μια φοβερή περικοπή στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 63, να το δούμε. Απλά ακούστε αυτά τα εδάφια. Είναι προφήτης που μιλάει και νοσταλγεί και κάνει και προσεύχεται. Ακούστε τι λέει. «Επίβλεψον», λέει στον Πατέρα Θεό, «επίβλεψον εξ ουρανού, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου, που ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των εκτιρμών σου απεκλείστησαν εις εμέ». Ο προφήτης λέει, «Πού είσαι Θεέ μου, πού είναι το ελαιός σου, περιμένω. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών, πατέρα. Αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει μας και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει μας, Συ Κύριε είσαι ο πατήρ ημών, λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απ' αιώνος. Διατί Κύριε», εδώ παράπονο, «διατί Κύριε αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομαι την καρδίαν ημών, ώστε να μην σε φοβόμεθα, επίστρεψον ένε και των δούλων σου, των φιλών της κληρονομίας σου, έλα πάλι σε εμάς Θεέ, μας έχεις εγκαταλείψει». Και ακούστε μετά τη φοβερή φράση, «ήθε να έσχιζες τους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύονται τα όρια εν την παρουσία σου». Ο πόθος της Παλαιάς Διαθήκης, να σχιστούν οι ουρανοί και να κατέβει ο Θεός
Και διαβάζουμε σε αυτή την περικοπή: σκίστηκαν οι ουρανοί και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω στο Χριστό. Ήρθε η εκπλήρωση. Αυτό είναι το μεγαλείο. Ο Θεός έχει κατέβει και οι ουρανοί έχουν ανοιχτεί, έχουν σχιστεί. Ο Θεός ανοίγεται προς τους ανθρώπους. Ήρθε πάνω στο Χριστό το Άγιο Πνεύμα ως περιστερά. Η Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, προφήτευε τον ερχομό του Μεσσία, ότι όταν θα ερχόταν ο Μεσσίας, θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Ιωάννης μόλις πριν λίγο είχε προφητεύσει, ο ίδιος ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε πει: «Εγώ, λέει, σας βαπτίζω εν ύδατι, εις μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή». Ο Χριστός λοιπόν, σε αντίθεση με τον Ιωάννη, θα βάπτιζε με Πνεύμα Άγιο. Πρώτα όμως ήρθε ο Χριστός να το παραλάβει από αυτή τη γη ο ίδιος. Το έλαβε με τη μορφή ενός περιστεριού, σύμβολο ειρήνης, το σύμβολο της Βασιλείας των Ουρανών. Και ξέρετε, όταν ο Χριστός έρχεται και είναι μέσα στα ύδατα και το Πνεύμα έρχεται, όλοι όσοι ξέραν την Παλαιά Διαθήκη ξέραν πολύ καλά τι σημαίνει εδώ. Γιατί? Το δεύτερο εδάφιο της βίβλου. Το Πνεύμα του Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Στην πρώτη δημιουργία. Και ο Χριστός τώρα μέσα στα ύδατα λαμβάνει το Πνεύμα. Ξεκινάει νέα δημιουργία. Και ο Θεός μιλά, ο Πατέρας. Και τι κάνει? Υιοθετεί τον Χριστό. «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Και εδώ πάλι, αδελφοί, ακούμε τη φωνή της Παλαιάς Διαθήκης. Ας δούμε δύο κείμενα. Από τον Ψαλμό 2.7 διαβάζουμε: «Εγώ θέλω να αγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Και στον Ισαΐας 32.1 διαβάζουμε: «Ιδού ο δούλος μου, τον οποίον υπεστήριξα, ο εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη, έθεσα το πνεύμα μου επ' αυτόν, θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη». Ο Θεός διακηρύττει ότι θεωρεί τον Χριστό Υιό του, ότι εγκρίνει τη ζωή και τις πράξεις του Χριστού, εγκρίνει την ταύτιση του Χριστού με τους αμαρτωλούς που μετανοούν. Και μέσα σε αυτή την έγκριση, αδελφοί, υπάρχει και η φωνή της ελπίδας για μας που αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε χαμηλά. Γιατί όχι μόνο μάθαμε ότι ο Χριστός ήρθε χαμηλά για μας, ότι ταυτίστηκε ο Χριστός μαζί μας, μαθαίνουμε επίσης ότι ο Θεός τον ύψωσε. Και μαθαίνουμε ότι η δική του βάπτιση είναι το προμήνυμα της δικής μας. Θυμίζω στη Φιλιππισίους 2, μας λέει να έχουμε το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά έλαβε δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, υπήκος μέχρι θανάτου. Και ο Θεός μετά τι έκανε? Τον υπερύψωσε. Αυτό να κάνετε κι εσείς, λέει. Ξέρετε, η βάπτιση του Ιωάννη διαφέρει από του Χριστού, αλλά η βάπτιση του Χριστού από τον Ιωάννη είναι η έναρξη του χριστιανικού βαπτίσματος. Το βάπτισμα είναι εξωτερικό σύμβολο μιας εσωτερικής πραγματικότητας. Δεν έχει νόημα αν δεν συνοδεύεται από την πίστη. Αλλά σκεφτείτε τώρα αυτό που έκανε ο Χριστός, πώς αποτελεί πρότυπο για μας, για τη βάπτιση τη δική μας. Όταν ένας πιστός βαπτίζεται, σχίζονται και γι' αυτόν οι ουρανοί. Ο ουρανός ανοίγει σε εμάς τους μετανιωμένους αμαρτωλούς, σε εμάς με τους οποίους ταυτίστηκε ο Χριστός και σε εμάς που στη συνέχεια ταυτιστήκαμε μαζί με Αυτόν. Ο Χριστός, λέει, εκπλήρωσε πάσαν δικαιοσύνην. Και εμείς οι πιστοί βαπτιστήκαμε σε Αυτόν και κάθε φορά που ένας άνθρωπος πιστεύει και βαπτίζονται, σχίζονται οι ουρανοί και γι' Αυτόν. Ο Θεός ανοίγεται προς Αυτόν, συνάπτει με Αυτόν μια νέα σχέση. Τον καθιστά δίκαιο ενώπιον του Θεού, ώστε εκείνοι που υποφέρουν από συναισθήματα ενοχής
μπορούν να γνωρίζουν ότι η μετάνοιά τους ανοίγει την καρδιά του Θεού σε αυτούς. Η ουρανή είναι ανοιχτή για σένα. Εάν πιστεύεις και μετανοείς και έρχεσαι στο Χριστό. Εάν πιστέψεις και βαπτιστείς, έρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα. Μερικοί λένε ότι όλοι βαπτιζόμαστε ενίδατοι στο νερό, αλλά ότι μόνο μερικοί αργότερα βαπτίζονται στο Πνεύμα. Δεν μπορώ να το δω αυτό από τη Βίβλο. Το βάπτισμα ενίδατη δεν είναι τίποτα άλλο παρά το εξωτερικό σύμβολο της βάπτισής μας εν πνεύματι. Ένα βάπτισμα υπάρχει, κοιτάξτε τι λέει στην Εφεσίους 4, εδάφιο 5, «Εις Κύριος, μία πίστης, εν βάπτισμα». Και στην Α' Κορινθίους 12:13 τι λέει, «Διότι εμείς πάντες, δια του ενός πνεύματος, εβαπτίστημένης εν σώμα». Δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες χριστιανών στο ένα σώμα. Εμείς όλοι βαπτιστήκαμε στο ένα πνεύμα. Αυτό το ένα πνεύμα ενώνει όλο το σώμα. Και προσέξτε πώς το τονίζει. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι. Τι θέλει να πει με αυτό? Δεν κάνουμε διακρίσεις εδώ μέσα. Το πνεύμα πήγε στον δούλο, πήγε και στον ελεύθερο, πήγε και στους δυο. Τώρα είστε ένα σώμα, δούλε και ελεύθερε. Αλλάζουν τα πράγματα. Ιουδαίοι και Έλληνα. Το πνεύμα πρέπει να σε ενώνει, όχι να σε χωρίζει. Και πάντες εις εν πνεύμα ευαπτίστημεν. Βέβαια υπάρχει εκείνη η περικοπή από τις πράξεις, κεφάλαιο 19, που θέτει το ερώτημα «Ελάβετε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Να σας τη διαβάσω κάπως γρήγορα αυτή την περικοπή, γιατί τονίζει κάτι το οποίο μας διαφεύγει πολλές φορές. Διαβάζουμε «Ενώ δε ο Απολλός ή το εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα νοτερικά μέρη ήλθεν εις Έφεσο και ευρών τεινάς μαθητάς, είπε προς αυτούς, ελάβετε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε?» Προσέξτε, το κείμενο δεν λέει «αφού επιστέψατε». Το κείμενο λέει «πιστεύσαντες», το οποίο μπορεί να μεταφραστεί «αφού πιστέψατε», μπορεί να μεταφραστεί όμως και «την ώρα που πιστέψατε». Ελάβατε το Πνεύμα το Άγιο την ώρα που πιστέψατε. Ιδέ είπων προς αυτόν, αλουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο νικούσαμεν. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο, μάλλον εννοούνε δεν ξέραμε ότι έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και είπε προς αυτούς, εις τι λοιπόν ευαπτίστητε? Ιδέ είπων, εις το βάπτισμα του Ιωάννου. Εάν πάτε σε όλα τα Ευαγγέλια, ο Ιωάννης σε κάθε Ευαγγέλιο τι λέει? Εγώ βαπτίζω εν ύδατη. Ο Χριστός βαπτίζει εν πνεύματι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν το πνεύμα. Γιατί? Γιατί έχουν το βάπτισμα του Ιωάννη, δεν έχουν το βάπτισμα του Χριστού. Είναι ξεκάθαρη περικοπή. Σαφέστατη. Και είπε ο Παύλος, ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγον προς το λαό να πιστεύσουν εις τον ερχόμενο μετά αυτόν, του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, ευαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, γιατί είχαν βαπτιστεί με το βάπτισμα του Ιωάννη. Τους λέει βαπτιστείτε με το βάπτισμα του Χριστού και τι γίνεται? Και αφού ο Παύλος επέθηκε επ' αυτών τα σχήρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάνουν γλώσσας και προεφύτευον, ο Χριστός, το βάπτισμα του Χριστού φέρνει το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο σαφής η περικοπή ότι το Άγιο Πνεύμα το δίνει ο Χριστός και αρκεί η πίστη και η βάπτιση σε Αυτόν για να το λάβεις. Άρα λοιπόν με τη βάπτισή μας σχίστηκαν και για μας οι ουρανοί, με τη βάπτισή μας ήρθε σε μας το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Και με τη βάπτισή μας υιοθετηθήκαμε και εμείς από τον Θεό. Τα λόγια «ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην», είναι λόγια που λέει ο Θεός για κάθε βαπτισμένο πιστό, για κάθε βαπτισμένο χριστιανό. Ο Χριστός είναι γιος του Θεού, αλλά γίνεσαι και εσύ γιος ή θυγατέρα του Θεού, μέλος της οικογένειας του Θεού με τη δική σου πίστη στο Χριστό. Εσύ που σκεπτώσουν ότι εκεί που είσαι
σαν τον άσωτο γιο, βρίσκεσαι πολύ χαμηλά, που αισθανόσουν πλήρως ανάξιος. Μπορείς να γνωρίζεις ότι όταν επιστρέψεις στον Θεό Πατέρα, σε περιμένει ανοιχτή Του αγκαλιά. Και διαβάζω από την Προσωμαίως Επιστολή, κλείνοντας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, σε πιστούς, διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, για να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν εμείς Αββά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών. Να γιατί κάθε χριστιανός λαμβάνει το πνεύμα, είναι για να μπορεί να συμμαρτυρεί το πνεύμα μέσα του ότι είμεθα τέκνα Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να σου το πει, είσαι παιδί μου. Όπως ο Πατέρας Θεός φώναξε από τους ουρανούς, αυτός είναι ο γιος μου με τον οποίο είμαι ευχαριστημένος. Τώρα λέει, έχεις λάβει το πνεύμα που μαρτυρεί στο δικό σου πνεύμα ότι είσαι κι εσύ παιδί του Θεού. Εάν δεν τέκνα και κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, να η ταύτιση. Εάν συμπάσχομεν, δεν να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Ο Χριστός ήρθε σε μας, αδελφοί, και μας βρήκε στην ενοχή μας. Ταυτίστηκε με μας και τη μετάνοιά μας. Γιατί? Για να μας ανεβάσει και πάλι ψηλά ως δίκαιους και όχι ως ένοχους. Αυτό ήταν το έργο του. Προσέξτε ότι στη βάπτιση του Χριστού συμμετείχε όλος ο Τριαδικός Θεός. Ο Πατέρας μίλησε, ο Υιός βαπτίστηκε, το Πνεύμα ήρθε. Και σε μας που ήμασταν χαμηλά και μας έφερε ψηλά δικαίους, δόθηκε μια αποστολή σε αυτόν τον κόσμο. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.